σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Evolution League οι The Flexers αντιμετωπίζουν τους την La Bola de Papel. Από τη μία η σημερινή γηπεδούχη, οι Flexers ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην φέτινη σεζόν. Μετρούν στο πρωτάθλημα, μετρούν δύο ήττες μέχρι στιγμής στις δύο αγωνιστικές που έχουν δώσει, ενώ από την άλλη La Bola de Papel μετράει μία νίκη και μία ήττα. Ξεκίνησε το παιχνίδι και τώρα η μπάλα είναι στα χέρια των σημερινών φιλοξενούμενων. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Βασιλόπουλος, Κουνάβος, Λίτσας, Τσιπινιάς και Χαρίτος είναι διαθέσιμοι στην πρώτη πεντάδα για τους κίτρινους, ενώ θα ανοίξει το σκορ ο Τζαναβάρας από την γωνία με αυτό το σουτ τριών πόντων για το 0-3. Ενώ όπως έλεγα στην πεντάδα της La Bola de Papel είναι ο Καραθανάσης, ο Τζαναβάρας, ο Μιχάλης και ο Παναγιώτης Τσικάλης, όπως και ο Κυφοκέρης. Με το δεξί έχουμε τελειώσει καλά ο Λίτσας. Με ευκαιρία όμως για τους γηπεδούχους, αστοχική αυτή. Με τα ρίμπαλα πάει στα χέρια του Μιχάλη Τσικάλη. Ο οποίος υψώνει, δεν θα περάσει πάσα, την σταμάτησαν οι Flexers, οι οποίοι τώρα μπορούν να τρέξουν στην άλλη πλευρά. Τσιπινιά θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία για το 2-3. Πρώτη πόντη στο μάτς και για τους γηπεδούχους. Πάσα στην κορυφή, Κυφοκέρης, φαίνει δίπλα του. Ένα νέο σου τριών πόντων, εύστοχο και αυτό από τους κοκκινούς. Τώρα ο σκόρερ είναι ο Καταθανάσης για το 2-6. Για την προσπάθεια δεν κατάφερε κάτι καλό ο Βασιλόπουλος. Κάποιο σφύριγμα στην συνέχεια για φάουλ που το έχει κάνει ο ίδιος. Στην επίθεση η κόκκινη με τον Τσουκάλι να αφήνει στον Καραθανάση. Αυτός θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Θα το χάσει αυτή τη φορά. 2-5 είναι το σκορ. Με συγχωρείτε, νωρίτερα ήταν σουτ 2 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα περάσει αυτή η μακρινή πάσα, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή ο Χαρίτος. Τσουκάλι σπασάρει τελικά, δεν το αντιλήφθηκε αυτό ο Παναγιώτης. Βασιλόπουλος ψάχνει λίγο χώρο, Κουνάβος αφήνει στον Τσιπινιά. Θα χάσει αυτό στην κατοχή. Είναι μόνος του με δύο εκεί ο Κυφοκέρης. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Χαρίτος. Τσιπινιάς και τώρα Κουνάβος. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Η επαναφορά θα γίνει από την baseline, έπειτα από το πρώτο ομαδικό και των φιλοξενούμενων. Και πάλι στην επαναφορά λοιπόν η κίτρινη. Λίτσας θα ψάξει συμπαίκτη. Χαρίτος. Δεν θα περάσει η πάσα του. Τζαναβάρας. Έπεσε άτσαλα πάνω του ο Χαρίτος. Έγινε έτσι το δεύτερο ομαδικό από τους Flexers. 2-1 πλέον τα ομαδικά. Διώχουμε και τις πρώτες βόλες στο παιχνίδι για τον Τζαναβάρα. Θα εισόχει αυτή την πρώτη για το 2-6.
Τώρα εκτελεί και την δεύτερη στο σίδερο αυτή ο ίδιος όμως θα μαζέψει το rebound. Και έχει έτσι μια νέα επίθεση τώρα η Λαμπολά Ντεμπαπέλ. Ένα πάει προς τα μέσα τα Ναβάρες, εξαιρετικά θα βρει τον Τσουκάλι. Τον Παναγιώτη Τσουκάλι, γι' αυτός θα εκμεταλλευτεί την assist για το 2-8. Δείχνει να πάρουν κάπως καλύτερα σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης οι κόκκινοι. Θα πάρει ένα προβάδισμα 6 πόντων τώρα στο μάτς. Βασιλόπουλος με το δεξί δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Και Φωκέρης αφήνει στον Τσουκάλι. Τρίποντα από την κορυφή, ο Μιχάλης Τσουκάλης σημαδεύει σωστά για το 2-11. Ακόμα ένα τρίποντο, το δεύτερο για τους κόκκινους. Θα ανεβάσει την διαφορά στους 9 πλέον. Ενώ θα μειώσει ο Χαρίτος για το 4-11. Μετά πέρασε εκτός. Θα κάνουν και την πρώτη αλλαγή τους οι φιλοξενούμενοι. Στο μάτς περνάει ο Καπετανάκης στην θέση του Κυφοκέρη. Λαμπόλα Τριβαπέλη, η οποία έχει και αυτή κάποιες ελλείψεις, όπως μας είπε ο Αντώνης Τσαβούρης νωρίτερα στις δηλώσεις. Από την άλλη, με απουσίες έχουν κατέβει και οι Flexers. 6 άτομα για θέση μας σήμερα. Η μοναδική αλλαγή είναι ο Τέλειος, ενώ από την άλλη ο Τζαναβάρας θα βρει ακόμα 2 πόντους για το 4-13. Μέσα στην γωνία Βινιάς χωρίς ισορροπία, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Καραφανάσης τρέχει, πάει μέχρι το τέλος με αυτό το post to post. Θα φτάσει στο καλάθι, 4-15 δυναμικό ξεκίνημα της Λαμπόλα Ντεμπαπέλ, το οποίο θα αναγκάσει και τους Flexers να καλέσουν νωρίς νωρίς το πρώτο time out. Από αρκετά νωρίς το παιχνίδι, η διαφορά έχει πιάσει διψήφια επίπεδα, 4-15. Δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. Τους Flexers από τη μία να μετρούν 2 στα 8 δίποντα, ενώ από την άλλη η Λαμπόλα Ντεμπαπέλ έχει 4 στα 6. Μετά έχει πάει καλά και στα τρίποντα μέχρι στιγμής η φιλοξενούμενη ομάδα, 2 στα 3. Με τους γηπεδούχους να μην έχουν επιχειρήσει μέχρι στιγμής κάποιο σούτ από μακριά. Στο μάτς είχε το μεταξύ έχει περάσει και ο Τσέλιος για λογαριασμό των γηπεδούχων. Άλλαξε κατεύθυνση, ωραίο Χαρίτος, άφησε έξω. Από το τρίποντο όμως από τον Κουνάβο. Θα να παίξουν γρήγορα οι κόκκινοι, μπαλά πέρασε εκτός καθώς δεν μπορούσε να υποδεχτεί αυτή την μακρινή πάσα ο Μιχάλης Τσουκαλής. Ναύος, Τσέλιος. Τώρα σταματάει το παιχνίδι καθώς έχει χτυπήσει το πρόσωπο ο Καραθανάσης. Στην προσπάθεια του εκεί να σταματήσει την πάσα, μπαλά τον βρήκε στο πρόσωπο. Και τώρα στο μάτι θα περάσει ο Μούρτος για τους φιλοξενούμενους. Ο Καραθανάσης είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Τέλειος. Φύγεται στον αέρα ο Χαρίτος. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Παραμένουν καθυλωμένοι στους 4 πόντους οι κίτρινοι. Για σε αρκετά μέτρα ο Τσουκάλης. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Μπορεί έτσι να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμα της Λαμπόλα. Θα στόχο στην πρώτη για το 4-16. Δύο στις δύο από τον Μιχάλη για το 4-17. Τέλειος. Για πάνω τώρα ο Καπετανάκης, η μπαλά έφτασε τον Κουνάβο, προσπάθησε να γυρίσει το κορμί του, έκλεψαν οι κόκκινοι, βγήκε και αυτή η άμυνα από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα κάνουν το λάθος στην συνέχεια. Γύρισε μια πάσα πίσω από την πλάτη ο Μούρτος, δεν του βγήκε, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Καλής. Τζαναβάρας, είναι στο πλάι.
Ωραία, θα περάσει η πάσα με τον Μούρτο. Καπετανάκης. Θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Έχει γίνει το φαουλ από τον Λίτσα. Απίστευτο, το παραδέχεται κιόλας. Φαουλ νούμερο 4 για τους Flexers. Από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους κόκκινους, οι οποίοι έχουν μόλις ένα ομαδικό. Σε 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Μούρτος εκεί στην πολυκοσμία δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Το γιος στην άλλη πλευρά. Πινιάς. Πάσα δεν θα κατάληξε συμπαίκτη. Είναι ο λάθος για τους γηπεδούχους. Ήταν το τρίτο λάθος τους αυτό. 3-4 τα λάθη μέχρι στιγμής. Ζαναβάρας από το πλάι, δεν βρίσκει στόχο. Έχουν και δεύτερη ευκαιρία όμως οι φιλοξενούμενοι και ο Μούρτος θα τα κάνει καλύτερα εκεί τα πράγματα για το 4-19. Το 4-11. Έχουν κάνει ένα σέρι 8-0 οι φιλοξενούμενοι. Η διαφορά έχει ανέβει στους 15 πόντους πλέον. Οι Flexers δείχνουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι στιγμής. Αυτό έχει ο Μούρτος από πλεονεκτική θέση. Θα βάλει και με τον εαυτό του. Τσιπινιάς. Τέλειος. Έκανε την προσποίηση, σηκώθηκε από μέση απόσταση. Θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Για το 6-19 ο Τσίλιος δίνει λύση μετά από ώρα. Για τους Flexers, οι οποίοι έχουν μείνει στα χαμηλά όσον αφορά το σκοράρισμα. Καλής. Παίρνει και το screen από τον Παναγιώτη. Μουρτός, φύνει έξω, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, θα αναγκαστεί να πάρει το τρίποντο. Ο Τσουκάλης δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη μπάλα και τώρα Τσέλιος. Βλέπει τις επιλογές του. Χαρίτος πέρασε, ύψωσε, δεν τελείωσε καλά τη φάση, ζητάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Και κατεβάζουν τώρα οι κόκκινοι. Ο Μούρτος βρέθηκε σε θέση βολής, τον έχασε και η άμυνα των Flexers. Ένα πανεύκολο καλάθι για τον Μούρτο. Για το 6-21. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα στην πρώτη περίοδο. Με την Λαμπόλα δεν πάει να ελέγχει απολύτως τα πράγματα. Πάω τώρα από τον Μούρτο, μόλις το δεύτερο για τους κόκκινους. Χαμηλός και Μαρινάκης τώρα στο μάτς. Τέλειος, να συγχωρείτε. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Όχι, ο Λίτσας ήταν, με συγχωρείτε. 8-21. Και έχει και μια συμπληρωματική βολή για να μπορέσει να βρει το έμεσο τρίποντο. Αστοχή στην βολή. Καθαρίζει το rebound τη κόκκινη. Και τώρα χαμηλός. Καλής πιέζεται. Μα να έχεις δώσει επιλογή για screen, ωραία. Θα βάλει το χέρι του στην μπάλα ο Κουναβός. 9 δευτερόλεπτα στην επίθεση, ενώ έχουμε και time out που καλεί ο coach Αβούρης. Εννέα δευτερόλεπτα έχουν οι φιλοξενούμενοι για να εκδηλώσουν την επίθεση τους. Να δούμε τι σχεδιάστηκε στο time out. Τσουκάλης, καλή άμυνα προς στιγμή από τους γηπεδούχους. Μούρτος βρήκε την πάσα. Ένα δύσκολο layup του Τσουκάλη. Στη λήξη του χρόνου θα καταφέρουν να βρουν το καλάθι, να πάρουν και το φαουλ οι φιλοξενούμενοι. Με αυτό το εκπληκτικό καλάθι του χαμηλού, με συγχωρείτε, όχι ο Τσουκάλης. Χαμηλός είναι αυτός που έχει σκοράρει. Έχει στην συμπληρωματική βολή, παραμένει έτσι το 8-23. Τέλειος, έτρεξε γρήγορα, πήρε το φάουλ. Έχουμε βολές. Ή όχι, να δούμε. Χαμηλά, λένε τελικά οι διαιτητές. Από το πλάι τώρα θα γίνει επαναφορά. Χαρίτος.
βλέπει τις λύσεις που έχει διαθέσιμες. Πάσα πέρασε για τον Τσόλιο, ήταν πολύ χαμηλή όμως. Ακόμα ένα λάθος για τους κίτρινους. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Το σκορ έχει ξεφύγει υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Τσέλιος εδώ θα γραπώσει την μπάλα από τα χέρια του Μαρινάκη. Φεύγει και στον εφηδιασμό και θα φτάσει και μέχρι το καλάθι για το 10-23. Τα έκανε όλα εδώ καλά ο Τσέλιος και, και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μείωσε σε 10-23. Τσικάλης άφησε δίπλα. Μούρτος στην κορυφή βρήκε την πάσα για τον χαμηλό. Αυτός έχει βάλει πλάτη στο καλάθι. Γυρίζει στα 5 δευτερόλεπτα, έχουν λίγο χρόνο, 3 δευτερόλεπτα, 2-1 από το κέντρο, το σούτ, δεν θα μπει πάλι στο καλάθι. Αυτό έτσι ο Κουνάβος και έτσι ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 10-23. Και το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο πίσω της Ζωφριάς. 10-23 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. 5 στα 15 τρίποτα οι γηπεδούχοι, 7 στα 12 η Λαμπούλα Ντεβαπέλ. 0 τρίποτα οι γηπεδούχοι, δεν έχουν επιχειρήσει κάποιο σούτ μέχρι στιγμής πίσω από τα 6-75, ενώ από την άλλη η Λαμπούλα Ντεβαπέλ έχει 2 στα 4. Τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποτο των κίτρινων, είναι άστοχο. 0 στα 1 λοιπόν. Μούρτος από το πλάι προσποιείται. Ζαναφάρας, ωραία η μπάλα θα φτάσει στον χαμηλό, πολύ ωραία εδώ γύρισε η μπάλα στην επίθεση των κόκκινων για να φτάσει ο χαμηλός σε θέση βολής για το 10-25. Μαρίτος. Έχασαν οι κίτρινοι, πάει μέχρι το τέλος ο Τσουκάλης, θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι για το 10-27. Ο Τσιπίνιας τώρα θα επιστρέψει στο μάτς, παίρνει την θέση του Λίτσα. Στη γραμμή τώρα ο Τσουκάλης, θα την βάλει και τη βολή, έρχεται το έμεσο τρίποντο για το 10-28. Χαρίτος σε ρόλο οργανωτή. Κουνάβος, ωραία ξεφύγει από τον χαμηλό, τόσο του κάνει το φάουλ. Τσιπίνιας ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε έξω τον Βασιλόπουλο. Προσπίθηκε ο Χαρίτος, πασάρει έξω. Τσιπίνιας θα το πάρει τώρα και θα το βάλει, στέγεται τυχερός εδώ. Και έρχεται το πρώτο τρίποντο για τους Flexers. Διαχειρός Τσιπίνια. Με το 13-28. Άλλης αφήνει στην γωνία. Μούρτος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Διεκδικήσιμη μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος ο Χαρίτος. Δεν μπόρεσαν να πάρουν παρόλα αυτά οι Flexers. Ο Τσέλιος όμως είναι εκεί, βράχος στην άμυνα για να κλέψει. Ρίγε και την πάσα, ξανά η μπάλα στα δικά του χέρια. Θα έχουμε το δεύτερο τρίποντο, όχι. Αυτό έτσι τώρα ο Τσιπινιάς. Παρέμεινε έτσι το 13-28. Καλής αργά-αργά. Ψάχνει κάποια επιλογή, ύψωσε για τον Μούρτο. Πήρε αυτό στην baseline, σηκώθηκε εκτός ισορροπίας μπροστά από τον Τσιπινιά. 13-30. Χαρίτος. Το θέλει, το πήρε και το έβαλε μάλιστα. 16-30. Να αυτό που επίθεσε εδώ εκτέλεσε ο Χαρίτος, έκανε την αρχή νωρίτερα στα τρίποντα. Οι γηπεδούχοι δίνει συνέχεια τώρα τις τρίποδες εκτέλεσης ο Χαρίτος για το 16-30. Θα πρέπει να στήξουν κάπως την άμυνα τους οι κίτρινοι αν θέλουν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Μαρινάκης εδώ θα στοχίσει. Πέρασε ο Χαρίτος 4 με 1. Δεν θα έρθει το καλάθι αρχικά, θα έρθει από τον Χαρίτο ο οποίος ακολούθησε τη φάση. 18-30. Κάπως αρχίζει και παίρνουν μπρος οι Flexers.
time out τώρα για την La Bola de Papel. Στην γραμμή τώρα ο Χαρίτος, καθώς είχαμε τεχνική ποινή νωρίτερα στον coach Αβουρή, που διαμαρτυρήθηκε για κάποιο φάουλ νομίζω. Έβαλε την βούλη ο Χαρίτος. Τριάντα το σκορ. Τρέχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Χαρίτος το έχει κάνει. Είναι και το τρίτο από ό,τι πρόλαβα να ακούσω. Από νωρίς έχει φορτωθεί ο παίκτης των Flexers. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην συνέχεια. Τέλειος, κλέβει. Και πάλι αυτός φεύγει στην άλλη πλευρά. Τον σταματήσει με φάουλ. Αντιαθλητικό κιόλας ο Τσουκαλής. Ο οποίος δεν δέχεται αδιαμαρτύρητα την απόφαση των διαιτητών. Στη γράμμη λοιπόν ο Τσέλιος τώρα για δύο βολές και στη συνέχεια η μπάλα θα είναι στην κατοχή των Flexers. (20-30) η διαφορά πέφτει στους 10. Η 1-30 τώρα και η μπάλα παραμένει στα χέρια των κίτρινων. Οι οποίοι έχουν ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο από το 13-30. Έχουν κάνει ένα σερί 8-0 που μπορεί να τη δώσουν και συνέχεια. Ο Τσιπινιάς αστοχή από μακριά. Και τώρα Τσουκάλης. Μούρτος. Ο Καραθανάσης και πάλι βλέπει απέναντι τον Μούρτο, δεν μπορέσει να κλέψει. Ο Τσέλιος, αστοχή προσπάθεια, σηκώνεται ο Κυφοκέρης, αστοχή και αυτός, η μπάλα είναι για τους κόκκινους ξανά. 12-14 λεπτά στο ρολόι της επίθεσης. Κυφοκέρης χρησιμοποίησε τη δύναμή του, δεν κατάφερε κάτι, Μούρτος αφήνει έξω. Ανανέωσαν ξανά, η κόκκινη βρέθηκε ολομόναχος και ξεχασμένος ο Κυφοκέρης, ο οποίος θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ για το 21-32. Στο σίδερο η βολή του. Τσέλιος μαζεύει. Φτάνει μέχρι και το τέλος. Ξανά θα πάει ο ίδιος στην γραμμή. Από το φάουλ του Καραθάνας αυτή τη φορά. 3-4 βολές για τους γηπεδούχους, 4-7 για την La Bola de Papel. (22-32) και 23-32 τώρα από τις 2-4 βολές του Τσέλιου. Είναι έξω ο Τσουκάλης, ο Ολομόναχος θα το πάρει. Δεν μπαίνει το καλάθι ψηλότερα και ο Ολομόναχος εκεί θα μαζέψει το rebound του Τσέλιος, ο οποίος πατάει γκάζι ξανά. Και πάλι μόνος του θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν είδε κανέναν μπροστά του. Και έγραψε το 25-32. Ο Τσέλιος, ο καλύτερος παίκτης των Flexers μέχρι στιγμής. Τσουκάλης. Πάσα του ψηλά σε κανέναν. Μπάλα θα περάσει εκτός όριων. Μήπως να μην είναι και τόσο συγκεντρωμένοι τώρα οι φιλοξενούμενοι. Έξυπνησε για κάπως η άμυνα των Flexers, οι οποίοι δείχνουν να έχουν και περισσότερες επιλογές, ειδικά με τον Τσέλιο επιθετικά. Τσιπινιάς με το φλότερ, το οποίο θα καταλήξει στον στόχο. 27-32. Η επιστροφή των γηπεδούχων συνεχίζεται. Διαφορά έχει πέσει στους 5 πλέον. Τσουκάλης στριφογυρίζει. Δεν θα μπει μπάλα μέσα, υπάρχει φάουλ από τον Τσιπινιά.
Είναι το δεύτερο για τον Τσιπινιά. Αστοχή στην πρώτη. Οι Τσουκάλης ξοδεύουν για τις βολές τους οι φιλοξενούμενοι. 4 στις 8 έχουν μέχρι στιγμής. Και τώρα 5 στις 9. 27-33. Σε επέστρεψε στο παρκέ. Ο Χαρίτος κατεβάζει και φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους φλεξες. Χαρίτος σε μια ατομική προσπάθεια θα καταλήξει σε καλάθι. 29-33. Έχουμε δει αρκετά προσωπικά καλάθια μέχρι στιγμής από την πλευρά των φλεξες, τα οποία φέρνουν και αποτέλεσμα επίσης. Ο Κέρης πάει μέχρι το τέλος, ο Λίτσας έχει κάνει το φάουλ, δεν μπορείς να σταθεί μπροστά του. Και πάλι στην γραμμή των βολών οι φιλοξενούμενοι με τον Κυφοκέρη αυτή τη φορά. Βασανιστικά, η μπάλα θα περάσει εκτός. Και την δεύτερη ο Κυφοκέρης, τελευταίος ακούμπησε ο Καραθανάσης. 5 στις 11 βολές πλέον για τους κόκκινους. Καθόλου καλό το ποσοστό μέχρι στιγμής. Χαρίτος σας έξω στον Βασιλόπουλο. Έχουμε πόδι από τον παίχτη των γηπεδούχων. Αυτό και λέει λοιπόν τώρα κατοχή θα αλλάξει χέρια. Καραθανάση επανέφερε, Μουρτός. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά μας απομένουν για να πάμε στο ημίχρονο. Ωραία θα περάσει από την τρύπα την πάσα ο Μουρτός. Ο Κυφοκέρης δεν την εκμεταλλεύτηκε. Τέλειος, Βασιλόπουλος σηκώνεται για 2. Ας το πω αυτό το μακρινό δίποντο. Μαζεύει ο Τσουκάλης. Αυτός τώρα θα περάσει στο κέντρο. Καραθανάσης. Τέλειος στέκεται καλά μπροστά του. Τον κλείνει καλά, θα του κλέψει και την μπάλα. Τρομερή άμυνα. Και βρίσκει και στον ανοιχτό χώρο τον Κουνάβο. Καθαρή άμυνα από τους κόκκινους. Μπάλα είναι για την Λαμπόλα de Papel. Διαμαρτύρονται για φαουλ οι κίτρινοι. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα για την κανονικό μαρκάρισμα. Μπάλα είναι έτσι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Πανέφερε ο Μούρτος, αυτός θα αναλάβει τώρα να κατεβάσει. Πέρασε από τον Τσέλιο, αφήσε στο πλάι. Να μαρκάρει στο δίποντο του Τζαναβάρα, δεν θα καταλήξει τον στόχο. Χαρίτος και Κουνάβος. Και πάλι Χαρίτος με ηρεμία φτιάχνουν αυτή την επίθεση κίτρινη. Χαρίτος ωραία, θα γυρίσει το κορμί του, δεν θα καταλήξει καλάθι όμως η προσπάθεια, έχει πάρει το φάουλ. 29-33, ο Χαρίτος ανεβάζει και αυτούς ρυθμούς, παίρνει πάνω του προσπάθειες. Τώρα θα πάει στην γραμμή, μετά και το τέταρτο ομαδικό των κόκκινων. Αυτό έχει στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη, 2-2, 31-33, τώρα σε απόσταση ενός καλαθιού. Έχουν πλησιάσει οι γηπεδούχοι. Ο Κέρης το πήρε από την περιφέρεια. Τέλειος μάζεψε. Για να περιμένει και για λίγο με τον Χαρίτο. Βασιλόπουλος. Λίτσας γύρισε το κορμί του, κλείστηκε από 2. Βασιλόπουλος για να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν κακή η εκτέλεση του Βασιλόπουλου, χάθηκε έτσι και η ευκαιρία των κίτρινων να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα. Ο Τσιπινιάς τώρα θα επιστρέψει στο μάτς στην θέση του Βασιλόπουλου. Καραθανάσης. Καναβάρας. Αυτός στο πλάι. Και ο Καραθανάσης, ένα μακρινό τρίποδο τώρα από τον ίδιο, χωρίς αποτέλεσμα.
Την Άβος είναι 3 με 2. Τσιπινιά σε θέση βολής. Θα ισοφαρίσει, όχι. Στεγετάτυπος εδώ. Το εξάσχημο παιχνίδι μπάλα. Έχασαν έτσι και την ευκαιρία να ισοφαρίσουν τώρα. Η κίτρινη φαουλ από τον Τσέλιο πάνω στον Καλαθάνασι. Και έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά. Η κίτρινη, γι' αυτό έχουμε και βόλες. Τέσσερα. Αστοχή η δεύτερη, επιθετικό rebound για τους κόκκινους και πάλι Καλαθάνας. Δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει και τώρα υπήρχε εδώ προϋπόθεση αφηδιασμού για τους κίτρινους και είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Ακόμα ένα αντιαθλητικό για την Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Ο Τζαναβάρας το έχει κάνει. Στέλνει στην γραμμή των βολών τον Κουναβό. Μέσα η πρώτη βολή, 32-34. Και 33-34. Απόλυτα έστοχος από την γραμμή ο Κουνάβος. Παραμένουν σε θέση επίθεση στην κίτρινη, 1-40 πριν αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Τέλειος. Την ευκαιρία να προσπεράσουν για πρώτη φορά σήμερα οι Flexers. Τσιπινιάς δεν θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Σπαταλούν ακόμη μια ευκαιρία τους οι κίτρινοι. Καλαθανάσης, Λιφοκέρης, πάει κοντά του για να πάρει χέρι με χέρι ο Τζαναβάρας και πάλι Καλαθανάσης. Πήγε προς τα μέσα, τελείωσε και την φάση με επιτυχία, 33-36. Τρέχει γρήγορα ο Τσέλιος. Άργησε να επιστρέψει εδώ η άμυνα των κόκκινων. Θα χρεωθούν ακόμα ένα φαουλ οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν αργές επιστροφές στην άμυνα τους. Προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό οι κίτρινοι τρέχοντας γρήγορα στον ευνηδιασμό. Χρησιμοποιούν και την εκπληκτικότητα είτε του Τσέλιου είτε και του Τσιπινιά. Ποιος τώρα θα εστοχίσει στην πρώτη βολή για το 34-36. Και 35-36. Yeah. 11 στις 12 βολές οι γηπεδούχοι, μόλις μία έχουν χάσει. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο Λιφοκέρης, το οποίο μας απομένει επίσης 46 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Λιφοκέρης και πάλι στην γραμμή. Νωρίτερα στόχισε και στις δύο προσπάθειες του. Η στοχή από την γραμμή της φιλανθρωπίας συνεχίζεται από την Λαμπόλα Ντε Παπέλ, 6 στις 14 βολές. Βάζει την δεύτερη τώρα για το 35-37. Πάει μόνος του σε μια ατομική προσπάθεια ο Χαρίτος. Τα έβαλε με όλους και ισοφάρισε. Τρομερό καλάθι. Το μάτς τώρα σε απόλυτη ισορροπία. 37-37, 27 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Τσουκάλης βρήκε τη βάση στη γωνία. Τυφοκέρης από την κορυφή για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους κόκκινους. Δεν θα τα καταφέρει. Τέλειος. Βάζει το πόδι στον γκάζι. Τώρα πατάει φρένο. Ψάχνει συμπαίκτη. Κλείστηκε. Τσιπινιάς. Με 8 δευτερόλεπτα η κίτρινη. Κουνάβος γυρίζει προς το ποστό. Καλάθι. Δεν μπαίνει. Βαλά. Έμειναν με το άχ εδώ η κίτρινη. Και το σούτα το κέντρο του Μούρτου. Δεν θα φέρει κάτι. Φινάλ λοιπόν με το σκορ στο 37-37. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι και ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού. Flexers Λαμπόλα Ντε Παπέλ 37-37. Το δεύτερο μισό ξεκινάει
σε απόλυτη ισορροπία, καθώς οι Flexers κατάφεραν να βελτιώσουν την εικόνα τους στην δεύτερη περίοδο, παρά το κακό ξεκίνημα. Και έτσι επέστρεψαν, ισοφάρισαν, είχαν και την ευκαιρία στα τέλη της δεύτερης περίοδου να προηγηθούν μάλιστα για πρώτη φορά, αλλά η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Τσιπινιά και έτσι παρέμεινε το 37-37. Η κίτρινη τώρα στην επίθεση. Αστοχή προσπάθεια, ο Τσιπινιάς ακούμπησε τελευταίος. Κατσέλιος μέχρι στιγμής ξεχωρίζει από την πλευρά των κίτρινων με 10 πόντους, 5 rebound, 1 assist και 4 κλεψίματα. Ενώ από την άλλη, σε καλή μέρα ο Παναγιώτης Τσουκάλης, 2 πόντους, 3 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα και 1 block. Τα 37 παρέμεινε μετά το πέρας των πρώτων φάσεων. Τσιπινιάς, Κουνάβος, πέρασε, πλησίασε και σκόραρε. Οι Flexers πλέον παίρνουν για πρώτη φορά το προβάδισμα σήμερα. 39-37. Προσφέρνουν την Λαμπόλα de Papel, η οποία καλύτερα να βγάλει αντίδραση τώρα. Καναβάρας για 2 ευστοχή. Και σοφαρίζει εκ νέου. Μια γρήγορη επίθεση εδώ των κιτρίνων. Τσιπινιά σε θέση βολής, ανενόχλητος. 41-39. Τσουκάλης. Τζαναβάρας. Τελεί για 2 από το high post, θα το βάλει. 41-41 και πάλι αυτός δίνει την λύση για να φέρει ξανά το ματς στα ίσα. Τσιπινιάς, Κουνάβος, κάνει την περιστροφή, δυσκολεύτηκε και στο τελείωμα, βρέθηκε στο παρκέ. Και τώρα Τσουκάλης παίζει γρήγορα για τον Καραθανάση. Συγκρίθηκε με το σώμα του Τσέλιου, θα του πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο για τους γηπεδούχους, για τους οποίους θα επιστρέψει τώρα ο Λίτσας και πάλι στο μάτς. Ο Κουνάβος είναι αυτός που θα πέρασε εκτός. Έπαιξαν γρήγορα, χτύπησαν εκεί χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι Flexers. Με τον Τσουκάλη φιλοξενούμενοι. 41-43. Και μια συζήτηση τώρα του Τσουκάλη με τον ρέφερι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Εκτελεστή και η συμπληρωματική βολή από τον Τσουκάλη. Και κατεβάζει ο Χαρίτος. Ο οποίος θα πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί. Και έχουμε και νέες παρατηρήσεις τώρα στον κόουτς Αβούρη. Θυμίζω 41-43 το σκορ. Αυτή θυσία και θα βρεθεί στο παρκέ ο Χαρίτος. Σταμάτησε την πάσα. 12 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Γύρισε το κορμί του ωραίο Καπετανάκης. Δεν μπόρεσε αρχικά ούτε με τη δεύτερη. Τέλειος. Βλέπει κόκκινες φανέλες μπροστά του, επιλέγει τον Θανασόπου, τον Βασιλόπουλο, με συγχωρείτε, στην γωνία. Χαρίτος θα το πάρει για 3. 44-43 με τη βοήθεια του ταμπλό
Ο Χαρίτος δίνει και πάλι τα ενία στους Flexers. Σουκάλης, πάσα του έφτασε στον Καραφανάση. Τον έχασε ο Χαρίτος και σκόραρε ο Καραφανάσης, βρήκε την ευκαιρία του, 44-45. Σπινιάς. Δεν μπορούσε να υποδεχτεί καλά την πάσα του Χαρίτου. Τέλειος Ακούμπης, αλλά η μπάλα έφτασε στον Καραφανάση. Πάλεψε στον αέρα μαζί με τον Χαρίτο. Και έχουμε φάουλ για δύο βολές. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο προσωπικό φάουλ του Χαρίτου. Έξω πρώτη από τον Καραφανάση. Κάνει και την δεύτερη. Δεν αλλάζει έτσι το 44-45. Τέλειος. Προσποιήθηκε ωραία, άφησε στον Τσιπινιά. Και πάλι τέλειος στο κεντρό. Με 9 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για την επίθεση. Μια στο πλάι, παρακατέληξε στον Λίτσα. Κατέβασε το χέρι του αντικανονικά ο Τσουκάλης. Του έκανε το φάουλ. Στη γραμμή λοιπόν ο Λίτσας. Η πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη, μη δεύτερη, αλλά ο Τσιπινιάς είναι εκεί. Παραμένουν στην επίθεση έτσι οι κίτρινοι. Τσέλιος για τρεις, δεν θα το βάλει. Λίτσας θα πάρει το φάουλ, έφτασε κοντά στο να σκόραρει κιόλας. Ο Καπετάνακης τώρα έκανε το φάουλ. Στη γραμμή και πάλι ο ψηλός των Flexers. Νωρίτερα δεν κατάλαβε, δεν κατάφερε να σκοράρει σε καμία από τις δύο. Θα χάσει και πάλι τώρα από μία. Καλά εκεί το αποστοπού σωστό των γηπεδούχων στις βολές. Βάζει την δεύτερη. 45 όλα. Ο Τζαναβάρης να σχωρείτε και το φάουλ. 45 όλα, υπενθυμίζω. Και νέες βολές αυτή τη φορά για την Λαμπόλα de Papel. Λαμπόλα de Papel, 8 στις 20 βολές για τους φιλοξενούμενους, 12 στις 16 έχουν οι γηπεδούχοι μέχρι στιγμής. Τέλειος, έφτασε η μπάλα στον Τσιπινιά και πάλι πήγε στην επαφή με τον Καπετανάκη. Ξερνά ο ψηλός της Λαμπόλα de Papel, θα χρεωθεί με ακόμα ένα φάουλ και τώρα νομίζω θα τον αποσύρει ο προπονητής του. Τζαναβάρας είναι ένας που πέρασε εκτός, ναι, και ο Καπετανάκης επίσης αποχωρεί. Κυφοκέρης και Μούρτος στο μάτς για την Λαμπόλα de Papel, ενώ από την άλλη επιστρέφει ο Χαρίτος για τους κίτρινους. 46 όλα. Και 47-46. Από την κορυφή για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. 2 στα 9 τρίποτα πλέον. Μετρούν οι κόκκινοι. Συστημένη παλέφτα στα χέρια του αντιπάλου.
από τον Βασιλόπουλο, αλλά επέστρεψαν γρήγορα. Εκεί ο Χαρίτος ειδικά κατάφερε να γυρίσει γρήγορα στην άμυνα, να κλέψει και να πάρει και το φάουλ από τον Μουρτό. Όχι από τον Τσουκαλή, με συγχωρείτε. Το 0 έδειξε ο ρέφερι. Είναι το τέταρτο και για τους φιλοξενούμενους. Τσέλιος. Χαρίτος πέρασε από τον Κύφο Κέρι, τον έπαιξε στα πόδια, τον νίκησε κατά κράτος. 49-46. Για πρώτη φορά νομίζω παίρνουν μια τέτοια απόσταση στο ματς οι γηπεδούχοι, όπου βρίσκονται στο σύν 3 τώρα. Μούρτος ξέφυγε, βάλει λίγο παραπάνω δύναμη στο τελείωμά του. Κουνάβος. Τσιπινιάς από τα αριστερά. Τον έκλεισε καλά ο Τσουκαλής και τώρα Κουνάβος. Αυτός τον Τσιπινιά ζητάει ο Χαρίτος. Θέλει να πλησιάσει στα 5 δευτερόλεπτα. Ορθάνυχτος διάδρομος. Μια ορθάνυχτη διάβαση εκεί στην άμυνα της Λαμπόλα Δε Παπέλ. Ο Χαρίτος θα την εκμεταλλευτεί στο έπακρο και με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι ανεβάζει τη διαφορά στο συν 5 πλέον υπέρ των Flexers. Θα κλέψουν κιόλας τώρα οι κίτρινοι και προποθέσει ευνηδιασμού με τον Τσέλιο να τρέχει γρήγορα. Έχασε την μπάλα όμως την ώρα που πήγε να σηκώσει για να τελειώσει τη φάση. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζεται η δράση με τους Flexers πλέον να έχουν πάρει μια απόσταση 5 πόντων στο παιχνίδι. Flexers οι οποίοι παρουσιάζονται σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Παίζουν πιο συγκεντρωμένα, έχουν περισσότερες λύσεις και έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα στην Λαμπόλα Δε Παπέλ. Τρίποδο και όλα τώρα από τον Βασιλόπουλο, εκτελεί από μακριά. 54-46. Το momentum είναι ξεκάθαρα στην πλευρά των γηπεδούχων αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ξεφεύγουν στο συν 8. Τσουκάλης χωρίς ισορροπία, δεν καταφέρνει κάτι. Το 45-46 έχουν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Έκτοτε έχουν κάνει ένα σερία 9-0 οι Flexers. Εδώ είχε και την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Κουνάβος, ο Καραφανάς όμως θα δώσει μια ανάσα στην ομάδα του. 54-48 μετά από ώρα. Βλέπουμε κάποιο καλάθι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Κουνάβος άφησε στον Λίτσα, ο οποίος ήταν κοντά του. Δεν μπορεί να συγκρατήσει και τελικά κλέβουν οι κόκκινοι. Καραφανάσης. Το πλάι για 2. 54-50. Ένα μικρό σερί 4-0 για τους φιλοξενούμενους. Διαχείρος Καραφανάση. Θυσιάζουν στους 4 πόντους πλέον οι κόκκινοι. Τσουκάλης έχει βρει αντικανονικά τον αντιπαλό του, τον Τσέλιο συγκεκριμένα. Έχουμε και διακοπή για time out. Το έχουν πάρει οι Flexers αυτή τη φορά. Στη γραμμή λοιπόν ο Τσέλιος. Θα βάλει την πρώτη. Εκμεταλλεύεται και την δεύτερη προσπάθειά του από την γραμμή. 56-50. 1.40 στο χρονόμετρο για να φύγουμε πίσω μας στην τρίτη περίοδο. Τσουκάλης. Πήρε ο Κυφοκέρης στην κορυφή, ψάχνει το μακρινό σουτ, δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμής. Χαρίτος. Κουνάβος αφήνει στον Τσέλιο. Και πάλι Κουνάβος. Βάλα πάει στα αριστερά τώρα, στα χέρια του Βασιλόπουλου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. 3-2 τελειώνει, ο χρόνος πρέπει να εκτελέσει κάποιος. Προλαβαίνει το ρολόι ο Κουνάβος, αστοχή. Αδράνησε εδώ η άμυνα των κόκκινων. Λίτσας από κοντά θα μπει μέσα η μπαλά.
58-50. Δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν τη φάση με ένα rebound οι κόκκινοι και το πλήρωσαν στη συνέχεια από τον Λίτσα, ο οποίος βάζει και αυτό στο λιθαράκι του για να ξεφύγουν και πάλι στο 8 πόντους οι κίτρινοι. Και ο Φωκέρης θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, θα δέχει το φάουλ στη συνέχεια από τον Λίτσα. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Ενώ έχουμε 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο 10 λεπτό. Ο Τσιπινιάς επιστρέφει γρήγορα στην θέση του Λίτσα. Ενώ ο Φωκέρης βάζει την πρώτη, 58-51. Έξω η δεύτερη. Χαρίτος Βασιλόπουλος. Πάλι Χαρίτος. Τσιπινιάς. Βαλέφα στον Κουναβό. Αφήνει κοντά του στον Βασιλόπουλο. Ζητάει ο Χαρίτος, σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Νομίζω και αυτός θα πάρει και την επίθεση. Θα προλάβει το ρολόι. Δεν καταφέρει να τελειώσει καλά. Μια επίθεση 13 δευτερόλεπτων τώρα για τη Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Ξεχνάει πίσω την μπάλα ο χαμηλός. Ο Φωκέρης περνάει έγκαιρα. Πετάει και την μπάλα από το κέντρο. Με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Και τώρα πίσω από το κέντρο ένα σουτ. Το ολοκληρώνεται έτσι. Η τρίτη περίοδος. Με το σκορ να δείχνει 58-51. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι ομάδες για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Ο Χαρίτος κουβαλάει στην επίθεση τους κίτρινους με 21 πόντους, 8 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο και ένα block στο match. Ενώ από κοντά το ακολουθεί ο Τσέλιος με 12 πόντους, 6 rebound, 2 assist, 4 κλεψίματα. Ενώ από την άλλη για τη Λαμπόλα Ντε Παπέλ ξεχωρίζουμε μέχρι στιγμής ο Τζαναβάρας με 10 πόντους και 4 assist, με και 4 rebound, σχωρείται και 2 assist. Ενώ επίσης καλή εμφάνιση έχει κάνει ο Κυφοκέρης. Ο Καραφανάσης με συγχωρείτε με 14 πόντους, 3 rebound, 1 assist μέχρι στιγμής στο παιχνίδι σε αυτά τα 30 λεπτά που έχουμε παίξει εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. 58-51 υπενθυμίζω το σκορ. Στην γραμμή ο Κυφοκέρης για να βάλει την πρώτη βολή. 58-52. Κάνει την δεύτερη. Χαρίτος. Θα περάσει το κέντρο. Ξέφυγε από την πίεση των κόκκινων. Τσέλιος. Κουνάβος. Κοντά το Βασιλόπουλο. Στη δίνει ξανά. Χαρίτος πάει κατά μέτωπο. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Χαρίτο. 60-52. Τρομερή εμφάνιση σήμερα από τον ίδιο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά επιθετικά την ομάδα του. Τρίποντο από τον Καραθανάση, όχι καλό. Και ο Τσέλιος βρίσκονταν σε κατάλληλη θέση για να πάρει το rebound. Να πάρει και το foul. Συνέχεια τώρα με Τσέλιο. Χαρίτος, Βασιλόπουλος και πάλι Τσέλιος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Flexers. Πάλι και πάλι στην περιφέρεια. Χαρίτος βρέθηκε στο παρκέ. Έχει πάρει το φόλ από τον Κυφοκέρη. Στο μάτς ο Μαρινάκης τώρα για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Τέλειος επαναφέρει 14 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα γρήγορο τρίποντο. Καραθανάσης. Καραθανάσης ανεβάζει ταχύτητα, πάει από τα δεξιά. Με το δεξί layup θα τελειώσει τη φάση το 60-54. Καραθανάσης ο οποίος παλεύει να κρατήσει τους, την Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Παλεύει με τις δικές του ευστοχές προσπάθειες να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του. Πολύ κακό το τρίποντο του Τσιπινιά και ο Φωκέρης μάζεψε και αφήνει τώρα στον Τσουκάλι
Διανύσαμε τα πρώτα δύο λεπτά της τέταρτης περίοδου με ρίσκο. Πάσα εδώ. Ο Τσιπίνιας ακούμπησε τελευταίος. Όχι, έχει κάνει και φάουλ επίσης. Στον Τζαναβάρα. Τσουκάλης επανέφερε και Φωκέρης. Παίζει με πλάτη, χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Ο ίδιος θα μαζέψει το σκουπίδι. Παλεύει εκεί στον αέρα. Βγαίνει κερδισμένη τελικά η κίτρινη. Τέλειος. Σταματάει. Κουνάβος, δεν βιάζονται οι flexers. Ωραία, έκοψε στην baseline. Πήρε την πάσα ο Τσιπινιάς. Πριν χάσει την ισορροπία του, βρήκε έξω τον Κουνάβο. Άσπροχο το τρίποντο. Έχει χώρο για να τρέξει ο Τσουκάλης. Πάσα έφτασε στον Καραθανάς και αυτός από κοντά μειώνει κι άλλο, 60-56. Διαφορά πέφτει στους 4, 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τσιπινιάς από την γωνία, ευστοχή. 63-56, εκεί που πάνε να πλησιάσουν λίγο οι φιλοξενούμενοι. Ρίχνει μια τρίποντη μαχαιριά ο παίκτης των γηπεδούχων. Εξαιρετικό φαουλ τώρα από τον Μαρινάκη και πάνω στον Τσέλιο. Αλλάζει χέρια η κατοχή. Και η μπάλα είναι για τους flexers. Χαρίτος. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια, θα τα καταφέρει. 65-56. Και έχουμε και μια έκρηξη από τον κότσα Βούρη, καθώς βλέπει τους παίκτες του να μένουν εκεί αδρανείς και να βλέπουν τον Χαρίτο να φτάνει μέχρι το καλάθι με ακόμη μια δική του προσπάθεια. Τζαναβάρα σίγουρα θα έχει αρκετά παράπονα από τους παίκτες του κότσα Βούρης. Δεν είναι και η καλύτερη μέρα της Λαμπόλα δε Παπέλ σήμερα. Οι φλέξες έχουν βρει τα δύνατα σημεία τους. Ο Χαρίτος εδώ θα κάνει μια βόλτα ακόμα. Θα φτάσει ακόμα ένα καλάθι. 67-56, ένα σόου του Χαρίτου. Οι τελευταίες φάσεις και η διαφορά εκτοξεύεται στο συν 11. Και έχουμε και time out για τους Λαμπόλα δε Παπέλ. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των φιλοξενούμενων. Οι γηπεδούχοι έχουν πάρει πλέον τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Σε φύγει στο συν 11 με τον Χαρίτο να κάνει τρομερά επιθετικά πράγματα. Να από την άλλη και ο Τσιπινιάς τον ακολουθεί στην επίθεση. Είναι άξιος συμπαραστάτης του. Και έτσι ψυχολογία πλέον γίνεται την πλάστικα προς την πλευρά των flexers. Χαρίτος, καπετανάκης τώρα του κλείσε τον δρόμο. Μετά θα καταλήξει τον Καραθανάση, θα είναι μέχρι το καλάθι εκείνος. 67-58, Καραθανάση είναι από τους διασωθέντες της Λαμπόλα δε Παπέλ. Ωστόσο μέχρι στιγμής η δική του προσπάθεια δεν φτάνει στους κόκκινους. Εδώ μια συνεννόηση ανάμεσα σε Χαρίτο και Κουνάβο. Και έτσι πάλι θα πέρασε εκτός. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Έγινε επαναφορά. Τσουκάλης. Με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τέλειος. Έχει πάνω τον Τσουκάλη. Δίπλα του με τον Κουνάβο. Χαρίτος, το άφησαν χώρο για το σουτ. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound, βρήκε και την πάσα για τον Τσέλιο. Θα την κάνει ασίστ εκείνος. 69-58 μέσα σε όλα. Δεν καθαρίζουν και τα rebound οι κόκκινοι και δίνουν δεύτερες ευκαιρίες στους flexers, οι οποίοι λένε και ευχαριστώ. Καραθανάς από μακριά αυτή τη φορά, δεν θα μπει το καλάθι. Χαρίτος. Μπαλά και πάλι στα δικά τους χέρια Τσιπινιάς. Φινεί στην γωνία. Βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, αλλά με ψηλότερο αντίπαλο. Χαρίτος θα εκτελέσει από μακριά, η μπάλα περνάει και πίσω από το ταμπλό. Περνάει έτσι να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Κάτι λιγότερο από 4,5 λεπτά
για να φτάσουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Και οι γηπεδούχοι έχουν στα χέρια τους μια πολύ καλή διαφορά. Ο Τσουκάλης θα μειώσει τώρα σε 69-60. Τέλειος πιέζεται κιόλας από τον Τσουκάλη. Χαρίτος άφησε στο πλάι. Τσουκενιάς για 3. Στην κορυφή του ταμπλό η μπαλά. Πολύ ασύνη εκτέλεση. Τσουκάλης τώρα στον ευνηδιασμό. Θα πετύχει το καλάθι. 69-62. Η διαφορά πέφτει στους 7 πλέον. Και είναι η σειρά των Flexers να καλέσουν time out. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. Βγάζουν μια μικρή αντίδραση φιλοξενούμενη. Πλησιάζουν στο 69-62. 3-40. Πριν να τελειώσει η αναμέτρηση, άστοχο το τρίποντο από την γωνία. Ο Μαρινάκης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Συνέχεια τώρα με τον Τσουκάλη. Εκτελεί για 3 εκείνος. Δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό το σιού του. Αλλά την συνέχεια η μπάλα επίσης πέρασε εκτός. Οι κοκκινοί έχουν αντίπαλο και τον χρόνο πλέον, καθώς η κλεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά. Από την άλλη, οι κίτρινοι καλούνται να υπερασπιστούν αυτό το υπέρ τους προβάδισμα σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά που απομένουν για το τέλος. Χαρίτος, Τσουκάλης άπλωσε αντικανονικά το χέρι του. Το έκανε το φάουλ. Είναι το 4ο, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, είναι το 4ο ομαδικό. Συνέχεια στο παιχνίδι. Χαρίτος 2-4 το ομαδικά. Τσιπινιάς για 3, όχι. Τσουκάλης. Σταματάει, αφήνει στο πλάι. Τώρα πήρε ο Παναγιώτης για να δώσει τον καπετανάκι. Πάσα έξω, Καραθανάση σε ένα μακρινό σου, το οποίο θα βρει στόχο. 69-65. Διαφορά πέφτει στις 4 πλέον. Με το συνήθι υποπτώ της Λαμπόλα Τεβαπέλου, τον Καραθανάση να χτυπάει από μακριά αυτή τη φορά. Χαρίτος θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ακέσει εκτελέσει των Flexers στις τελευταίες φάσεις. Δεν πέρασε πάσα για τον Τσουκάλη. Ρίσκαρε εδώ ο Καραθανάση νομίζω. Πάντως η κατοχή παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καθώς επέστρεψε έγκυρα και έκοψε ο Χαρίτος. Καραθανάσης. Στέκεται και πάλι από μακριά ο ίδιος, αυτή τη φορά δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Καταλήγει έρβολη προσπάθεια του. Καταλήγει στο 69-65. 2 λεπτά, 28 δευτερόλεπτα. Ακόμα για το τέλος. Χαρίτος. Τσιπινιάς. Θέλει να βάλουν ένα καλά στο ρεκίτρινη για να νιώθουν πιο άνετα. Ο Τσέλιος εδώ πάρει από την κορυφή, δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα. Παίζουμε τρίποντα κύριο στις τελευταίες φάσεις στην κίνδυνη, δεν έχουν καταφέρει κάτι. Καραθανάσης, δεν έχουμε για τεχνική ποινή στον πάγκο των κόκκινων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ επάνω στον Καραθανάση. Και έτσι πάμε στην άλλη πλευρά για να εκτελεστεί μια βολή. Η συζήτηση του διαιτητή με την πλευρά των φιλοξενούμενων συνεχίζεται. Ακόμα δεν έχουμε δράση.
νομίζω είναι όλα έτοιμα για να πάει στην γραμμή. Ο Χαρίτος, ο οποίος πήρε την μπάλα στα χέρια του, εκτελεί την μία βολή, θα τη χάσει. Δεν αλλάζει το 69-65. Μπάλα νομίζω είναι για την Λαμπόλα de Papel, αν δεν κάνω λάθος. Καραθανάσης. Που φύγει πάρα από τα χέρια. Ένα σημαντικό λάθος εδώ. Και ο Χαρίτος θα πάει μέχρι το τέλος. Το χάνει όμως. Χάνονται και αυτά. Καραθανάσης. Θέλει να πάει μόνος του. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Τσιπενιάς με ηρεμία. Αφήνει στον Τσέλιο. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Στο συν 4 οι Flexers. Τσέλιος. Πήγε από τα αριστερά, ζήτησε έξω ο Κουνάβος για τρεις, μέσα! Κουνάβος στράζει ένα μεγάλο τρίποντο που φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη της Flexers. Το έψαχναν αυτό το μακρινό σουτ. Το βρήκαν τώρα με τον Κουνάβο στο πιο καθοριστικό σημείο, 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Καραθανάσης για τρεις, δεν θα απαντήσει. 48 δευτερόλεπτα ακόμα και οι Flexers σχεδόν στιχτά αγκαλιάζουν την πρώτη νίκη τους στην φετινή Evolution League. Χαρίτος θα πάρει το φαουλ από τον Καπετανάκη, ο οποίος θέλει να σταματήσει το χρονόμετρο. Τώρα ο Χαρίτος θα πάει στην γραμμή. Στα 36 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Αστοχή στην πρώτη, ο Χαρίτος. Χάνει και την δεύτερη, Καπετανάκης αφήνει στον Καραθανάση, παίζει γρήγορα για τον Τσουκάλι. Θα ψάξουν ένα γρήγορο σουτ κόκκινη, δεν θα το βρούνε. 29 δευτερόλεπτα ακόμα, θα γίνει ένα νέο φαουλ από τον Μούρτο. Και σειρά του. Του Βασιλόπουλου τώρα να πάει στην γραμμή. Για τις δύο δικές του βολές. Πάμε μέσα η πρώτη. 73-65. Φάνει την δεύτερη. Καραθανάσης, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Καραθανάσης αφήνει στην γωνία, Μούρτος για 2 είναι το σουτ και πολύ κακό. Μάλιστα 14 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν θα κάνουν κάποια άλλη επίθεση οι Flexers. Θα πανηγυρίσουν σήμερα την πρώτη νίκη τους. Οι κίτρινοι θα επικρατήσουν κοντά στην Λαμπόλα de Papel με 73-65 και έτσι οι φιλοξενούμενοι θα πέσουν πλέον στο 1-2. Αυτά λοιπόν εδώ το 2-3. Ευχαριστώ σε όλους.